Ασέων Νοκλέος και Κυπρίων Αγλαϊσμα και των ασθένων των τυρώσεις των επιρωμένων ανάδευσης πίστη προσδεκόντος η θεμή Θεόπρεστε ασία φωτεινή το ασία ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν δικόμ και νωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, των συνερθών των επί την πανηγύρι ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι εμπειρών αγλαϊσμάν, ξέχον ασθένων των πληρώσεις, των δεχειρωμένων, πίστη προσδεκόντος υπερμή, Θεόπρεστε ωσία φωτεινή. Ωσίας παράς τη δούλη σου φαΐν, ίνα ευχαρίστος κόμεσιν. Δόξα το δεδοκός εις τη ισχύ, δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το ενεργό δίδια σου, βασιλεία μάτια. Ωσίς υπερμή, Θεόπρεστε, βασιλεία μάτια. Ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυροσλόγα.
Όταν τελειώνει η γη την ασφάλεια αυτής που πληθύσετε εις τον αιώνα του αιώνας του. Άπισος το σημάδι των περιβόλων αυτού επί των ωραίων σχέσεων περίοδων. Επί των ίδιων συνήθισαν και εις τα θυμάτια αυτών την ασκήσονται. Εξελέψετε πάντα προσέχοντας το πόση, δούμε την τροφή να τον εισέφτερο, δόντος σου αυτής της συνδέσουση. Ανοίξαν τόσο την κυρία, τα σύμπαντα αντιστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο να ακτίσονται. Αντραπελείς το πνεύμα αυτόν και κλείψουσι και εις τον ούχα αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και ακτιστήσονται και αναγγελείς το πρόσωπο του Χριστού. Ήλτο η δόξα Κυρίως του Σιώνας, εφραπτήσεται Κύριος και με τις έλπεις αυτού. Υπέρ Πατρός και Αγίου Ισκόπημον, ζεστόν στον Ισκόπημον των Κύριων των Πελάγος, λα
ανθρώπεν διέτοιμα παρακλήτου τους έκτους καρπατσίας οραϊσμαν και ως πράτιον ήρων μόλων της Κύπρου επαινούντες τους αυτής αδιαλήτους αγώναν προς ολοκλήρωση. Thank you.
σήμερα η Εκκλησία μας ενώπιόν μας την προβάλλει σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αλλά η ιδιαίτερως την προβάλλει σε εμάς τους Αρπασίτες, όπου εγεννήθηκε και εμεγάλωσε και ασκήτεψε και έζησε τη χάρη του Θεού εκεί στην Καρπασία, για να μας δείξει και εμάς τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στην αγιότητα, στην πνευματική μας ολοκλήρωση, στην ένωσή μας με τον Θεό, να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, της δόξας του Θεού, της αιωνίου ζωής, αυτού που αποκαλούμε παράδεισο. Το απόγευμα διάβαζα το βίο της Αγίας Φωτεινής, της δικής μας Αγίας, και πρόσεξα εκεί κάποια χαρακτηριστικά της Αγίας, τα οποία πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός για να μπορεί να οδηγηθεί εις τη σωτηρία. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Λέει λοιπόν εκεί ο βιογράφος της ότι από μικρό παιδί εμελετούσε το Λόγο του Θεού, άκουε το Ευαγγέλιο, άκουε από τους γονείς της τους βίους των Αγίων και έκρυβε μέσα στην καρδιά της τα Λόγια του Θεού. Δεν τα άκουε απλώς για να μάθει τι λέει το Ευαγγέλιο, πώς έζησε ο τάδε Άγιος ή ο τάδε Άγιος, αλλά ακούοντάς τα προσπαθούσε να καταλάβει το βαθύτερο νόημα των Λόγων του Θεού για να το ζήσει στη ζωή της. Και επειδή ακριβώς εγνώριζε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, ποιος είναι ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου, τι σημαίνει κανείς να βρίσκεται κοντά στον Θεό και να ζει πνευματική ζωή, να ζει μέσα στην Εκκλησία, να είναι ενωμένος με την χάρη του Θεού, αγωνιζόταν. Και πώς αγωνιζόταν? Λέει εκεί σε κάποιο σημείο του βίου της, πρόσεχε λέει το νου της, τις σκέψεις της, τα μάτια της. Δεν περιεργαζόταν άσκοπα πράγματα, δεν επενέβαινε σε συζητήσεις μάταιες, δεν διασκορπούσε το νου της δεξιά και αριστερά, δεν επροσκολήτωσε πρόσωπα, κάτι το οποίο πολλές φορές εμείς κάνουμε. Αντί να προσκοληθούμε στον Θεό, αντί να έρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό, πάμε και προσκολούμαστε σε ανθρώπους και γινόμαστε, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ταυτιζόμαστε με κάποιους ανθρώπους αντί να ταυτιστούμε με τον Θεό. Ταυτιζόμαστε με ιδεολογίες αντί να ταυτιστούμε με το πνεύμα της Εκκλησίας, με το πνεύμα των Αγίων, το πνεύμα του Ευαγγελίου. Αντί να έχουμε πνευματικό φρόνημα, αποκτούμε κοσμικό φρόνημα. Η Αγία Φωτεινή λοιπόν είχε αυτή την προσοχή, αυτή την ύψη, αυτή την εγρήγορση, να μην μπουν μέσα στο νου της και στην καρδιά της και στην ψυχή της ξένα πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση με τον Θεό. Επίσης, σημειώνει εκεί ο βιογράφος της ότι ξέφευγε από τους γονείς της όταν ακόμα ήταν μικρή και πήγαινε στο ναό μόνη της μέσα στην ησυχία, και το τονίζω αυτό το ησυχία, και προσευχόταν. Τι σημαίνει προσευχόταν? Απίφθινε κάποια λόγια προς τον Θεό, διότι προσευχή, αδελφοί μου, δεν είναι τα λόγια τα οποία απευθύνουμε στον Θεό. Τι είναι τα λόγια? Τα λόγια είναι η έκφραση της επιθυμίας μας, της θέλησής μας να έρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή πάω και στέκουμε μπροστά στην εικόνα, πάω στον ναό ή στο σπίτι μου και προσεύχομαι. Το ότι πηγαίνω και αρχίζω να μιλώ στον Θεό, αυτό δείχνει την θέλησή μου, τον πόθο μου, την επιθυμία μου να έρθω σε κοινωνία με τον Θεό. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την διάθεσή μου, την
θέλησή μου και τον πόθο μου, μου δίνει την χάρη, με ευλογεί, με ενισχύει, με φωτίζει, με αγιάζει με την χάρη του. Άρα λοιπόν η προσευχή είναι κοινωνία με τον Θεό και η Αγία Φωτεινή είχε αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό. Δεν σταματούσε ποτέ να έρχεται σε κοινωνία με την χάρη του Θεού. Αλλά εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση πραγματική στο βίο της Αγίας Φωτεινής είναι κάτι το οποίο εψάλαμε προηγουμένως και στο τροπάριο, στο δοξαστικό που ακούσαμε προηγουμένως. Αποκάλεσε ο υμνογράφος την Αγία Φωτεινή αγλάρισμα και εγκαλόπισμα των ασκητριών και ότι η Αγία Φωτεινή ήταν ασκήτρια, είχε δηλαδή ασκητικό πνεύμα, ασκητικό φρόνημα, δεν εφοβόταν τους αγώνες, αγωνιζόταν με όλη την δύναμη της ψυχής της, εγεύτηκε, έζησε τη χάρη του Θεού και έπρεπε αυτή τη χάρη του Θεού να την κρατήσει, να την κρατήσει μέσα στην καρδιά της, μέσα στο σώμα της, η όλη ύπαρξή της να είναι μέσα στην ευλογία και την χάρη του Θεού. Για να κρατήσει όμως την χάρη του Θεού μέσα της, έπρεπε να αγωνίζεται, να έχει αυτή την ασκητική ζωή. Τι σημαίνει ασκητική ζωή, που κατά την άποψή μου, αδελφοί μου, είναι κάτι που λείπει σήμερα από τους περισσότερους χριστιανούς. Και όμως η ασκητική ζωή είναι το κλειδί, εκείνο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να παραμείνουμε μέσα στην Εκκλησία, να παραμείνουμε ενωμένοι με την χάρη του Θεού και να σωθούμε. Αλλά τι σημαίνει ασκητική ζωή, την οποία ασκητική ζωή είχαν όλοι οι Άγιοι και η Αγία Φωτεινή, η Αγία μας. Πρώτον, ασκητική ζωή σημαίνει ευαγγελική ζωή. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τι λέει η Εκκλησία. Κανείς αγωνίζεται να γνωρίσει το Ευαγγέλιο, να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Και αφού το γνωρίσει το θέλημα του Θεού, τότε αγωνίζεται να το ζήσει, να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και δυστυχώς σήμερα οι χριστιανοί, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, λίγοι είναι εκείνοι οι χριστιανοί οι οποίοι ανοίγουν το Ευαγγέλιο, ανοίγουν την Αγία Γραφή για να γνωρίσουν το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Λίγοι είναι εκείνοι που μελετούν τους βίους των Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές της Εκκλησίας μας, τους οσίους μας, για να δουν πώς έζησαν εκείνοι, για να ζήσουμε κι εμείς. Λέμε ότι τιμούμε την Αγία Φωτεινή, μα για να τιμήσουμε σωστά την Αγία Φωτεινή, δεν είναι αρκετό να έρθουμε να προσκυνήσουμε τα ιερά νύψανά της ή την Αγία της εικόνα, την οποία φέραμε από τη Λευκωσία, για να την προσκυνήσετε και να πάρετε την ευλογία του Θεού. Καλό είναι και αυτό και Άγιο, να ασφαστούμε την εικόνα της Αγίας Φωτεινής με βλάβεια, με πίστη, να την παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει, αλλά την τιμούμε την Αγία Φωτεινή εάν έχουμε το δικό της φρόνημα, την δική της πίστη, την δική της ζωή και τη δική της διδασκαλία. Και ακριβώς η ζωή της Αγίας Φωτεινής ήταν ασκητική, εγνώριζε, βλέπετε, από παιδί το Ευαγγέλιο, εμβάθυνε σε αυτό και το εφάρμοσε στη ζωή της. Και λέει ο αγιογράφος της, έβλεπε στο πρόσωπό της, λέει, να είναι χαρούμενο, ειρηνικό, φωτισμένο, να έχει μία πραότητα, μία καθαρότητα, μία σύνεση στα λόγια της. Μιλούσε με τέτοιο τρόπο που σκλάβωνε και τους γονείς της και τους συγχωριανούς της και όλους εκεί. Πήγε σε ένα σπήλαιο. Γιατί πήγε στο σπήλαιο? Διότι εκεί επετύχαινε την ησυχία. Τι σημαίνει ησυχία? Να αποκαπεί κανείς από τους εξωτερικούς θορύβους, από τις εικόνες, από τις παραστάσεις
που εγκλωβίζουν και εκμαλωτίζουν τον νου και δεν τον αφήνουν να στραφεί εις τον Θεό. Ησυχία ακόμη σημαίνει να μην με ελέγχει η συνείδησή μου για αμαρτίες, για πάθη τα οποία έχω βαθιά ριζωμένα μέσα στην καρδιά μου. Για μας ησυχία σημαίνει να έχω την δύναμη να κλείσω και λίγο την τηλεόραση, να κλείσω και λίγο το ραδιόφωνο, να μπω μέσα στο δωμάτιό μου και να διαβάσω ένα βιβλίο πνευματικό, χριστιανικό, πατερικό, την Αγία Γραφή, να προσευχηθώ μέσα στην ησυχία για να έρθει η χάρη του Θεού μέσα μου. Γιατί όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι ταραγμένη και συγχυσμένη και ο νους του σκοτισμένος, δεν μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό, αδελφοί μου. Αλλά για να διαβάσει κανείς, για να προσευχηθεί κανείς, για να πάει στην εκκλησία κανείς να πάρει την χάρη του Θεού, για να προσέχει τα μάτια του, τα αυτιά του, το στόμα του, τι βλέπει, τι ακούει, τι λέει, θέλει αγώνα, θέλει άσκηση. Το να έρθει κανείς στην εκκλησία και να μην μιλά με τον άλλο τον διπλανό του, αλλά να αγωνίζεται, να γίνει κοινωνός της χάριτος του Θεού, να κρατά το νου του σε αυτά τα οποία τελούνται μέσα στην εκκλησία, θέλει κόπο, θέλει θυσία, θέλει άσκηση. Το να νηστεύσει κανείς για να καθαρίσει τον εαυτό του από την αμαρτία και τα πάθη, θέλει κόπο, θέλει άσκηση. Το να ζήσει κανείς πνευματική ζωή, θέλει κόπο, θέλει θυσία. Αλλά έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, ακούστε τι ωραία λόγια, για τους 40 μάρτυρες, τους οποίους τους έβαλα μέσα στη λίμνη, την παγωμένη, για να παγώσουν τα σώματά τους και έτσι να απογοητευτούν και να αρνηθούν τον Χριστό και να γίνουν ιδωλολάτρες. Και όμως άντεξαν. Γιατί άντεξαν? Είχαν αυτό το αγωνιστικό, το πνευματικό φρόνημα, το ασκητικό φρόνημα. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, βρυνείς ο χειμών, αλλά γλυκείς ο παράδεισος. Μπορεί ο κόπος, η άσκηση, η θυσία να έχει έτσι λίγη στεναχώρια, να μας δυσκολεύει λίγο. Αλλά φανταστείτε, αδελφοί μου, μετά την χάρη του Θεού που έρχεται και κατοικεί μέσα στη ψυχή μας, μας αγιάζει, μας φωτίζει, μας χαριτώνει, μας κάνει άλλους ανθρώπους. Έτσι έζησε λοιπόν η Αγία Φωτεινή και έτσι μας την προβάλλει η Εκκλησία για να τη δούμε, να εμπνευστούμε από αυτή και να τη μιμηθούμε στη ζωή μας για να αγιαστούμε κι εμείς. Διότι Άγιος ποιος είναι? Άγιος είναι αυτός που μετέχει στην χάρη του Θεού. Άγιος είναι αυτός που μένει και ζει μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτός που είναι ενωμένος με τον Θεό. Είναι αυτός που αγωνίζεται να κρατήσει την χάρη του Θεού μέσα του. Μέσα από την μετάνοια, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από την Θεία Κοινωνία, μέσα από την όλη ζωή της Εκκλησίας, ώστε να φτάσει στο τέλος της ζωής του και να είναι τα τέλη του ειρηνικά, χριστιανικά, ανεπαίσθητα, αναμάρτητα, αγιασμένα από τον Θεό. Σήμερα που ερχόμουν εδώ να φέρουμε την εικόνα της Αγίας Φωτεινής για να την προσκυνήσετε και να πάρετε την ευλογία και την χάρη του Θεού, η σκέψη μου και ο νους μου μεταφέρθηκαν νοερά στην Καρπασία μας, στον Άγιον Ανδρόνικο, εκεί που είναι ο ναός, το ασκητήριο, το αγίασμα της Αγίας Φωτεινής. Πέρασα από λίγες μέρες από εκεί και ήταν ο ναός ανοιχτός, ερυπωμένος και είχε μέσα αρκετούς κύλους που γυρόφερναν μέσα στον ναό. Πόνεσε η ψυχή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
εσάφιντα μέσα στην κατεχόμενη καρπασία μας, να ταπεινώνομαι σαν επίσκοπος και μαζί μου να ταπεινώνονται και οι καρπασίτες, το ποιμνιό μου. Στην αρχή αυτό λίγο με λύπησε, με προβλημάτισε, αλλά είπα μέσα μου ότι κανείς για να ανυψωθεί στον Θεό πρέπει να ταπεινωθεί. Για να βρει κανείς τον εαυτό του, για να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, τα πάθη, την αδυναμία του, πρέπει να ταπεινωθεί. Και όταν δεν ταπεινωνόμαστε από μόνοι μας, επιτρέπει ο Θεός να ταπεινωθούμε για να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά στον θρόνο του και να πούμε «Κύριε ελέησε μας, Κύριε βοήθησε μας, Κύριε ενίσχυσε μας, Κύριε παρηγόρησε μας». Διότι ώσπου δεν ταπεινωνόμαστε, ώσπου δεν μετανοούμε, στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, στο δικό μας το θέλημα. Και δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει μπροστά εάν μέσα του στηρίζεται στο δικό του θέλημα και έχει εγωισμό. Και επειδή δεν ταπεινωνόμαστε από μόνοι μας, μας ταπεινώνει ο Θεός και ζούμε εδώ και 35 χρόνια στη σκλαβιά, στην προσφυγιά, μακριά από τα σπίτια μας, μακριά από τους τόπους μας, μακριά από τους ναούς μας, τα οποία όμως μας περιμένουν να γυρίσουμε πίσω. Είναι δικά μας, μας ανήκουν, μας τα παρέδωσαν οι προγονείς μας και είναι η παράδοση μας εκεί, είναι η ζωή μας εκεί και πρέπει να διεκδικήσουμε τους τόπους μας. Δεν ξέρω αν αύριο θα μας φέρουν κάποιο σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Ελπίζω και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς, από εσάς κατάγεστε από την Καρπασία. Δεν θα δεχτούμε κανένα σχέδιο το οποίο δεν προνοεί επιστροφή της Καρπασίας υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν σηκώνει την περίοδο αυτή διχόνοια. Δεν μπορεί ο ένας να λέει έτσι και ο άλλος άλλος πως. Καμιά φορά διερωτούμε γιατί μετά από 800 χρόνια επέτρεψε ο Θεός να δημιουργηθεί επισκοπή Καρπασίας και να έχει η Καρπασία τον δικό της επίσκοπο. Υπάρχει κάποιος σκοπός, κάποιος λόγος, πώς τον αντιλαμβάνομαι εγώ. Ο πρώτος σκοπός είναι για να σας στηρίξω ως επίσκοπό σας την μετάνοια. Και μετάνοια σημαίνει επιστροφή στον Θεό. Να στρέψουμε το νου, την καρδιά στον Θεό. Από εκείνο πρέπει να περιμένουμε την βοήθεια, το έλεος, ώστε πρώτα να μας χαριτώσει με την χάρη του και το έλεος του και την φιλανθρωπία του. Να προσευχόμαστε χριστιανοί μου, να μελετούμε το λόγο του Θεού, να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, να αγιαζόμαστε. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός της ύπαρξής μας. Και τότε, αν είμαστε του Θεού, θα δικαιούμαστε και την βοήθεια του Θεού. Και θα μας βοηθήσει ο Θεός. Το πιστεύω, το ελπίζω. Έχω βεβαιότητα μέσα μου ότι δεν θα μας αφήσει. Εμείς να μην τον αφήσουμε. Και το δεύτερο σκοπός, το δεύτερο σκοπός και στόχος της παρουσίας του Επισκόπου Καρπασίας σε αυτή την περίοδο είναι να αγωνιστούμε όλοι μαζί να πάμε πίσω στους τόπους μας, τους αγιασμένους, ενωμένοι όμως, ελεύθεροι, και θα το διεκδικήσουμε και όπου βρισκόμαστε και όπου στεκόμαστε να το λέμε. Η Καρπασία είναι ορθόδοξη και ελληνική. Το λέει η ίδια η Καρπασία. Πηγαίνετε στην Καρπασία να το δείτε. Από το Τρίκομο, Ακανθού, Δαυλό, Φλαμούδι, Κόμμα του Γιαλού, Λεωνάρισο, Άγιον Ανδρόνικο, Ριζοκάρπασον, Απόστολον Ανδρέα, Κατάσπαρτα με ναούς. Αγίασαν εκεί οι πατέρες μας.
και μας παρέδωσαν την Ορθοδοξία και την ελληνικότητα. Πρέπει να τα κρατήσουμε και να τα παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές. Και θα το πετύχουμε μαζί. Θα αγωνιστούμε, θα προσευχηθούμε και θα έχουμε βοηθό τον Θεό σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Με τις πρεσβείες της Αγίας Φωτεινής θα το πετύχουμε. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, αγιότητα για να έρθει και η εθνική ελευθερία. Ο Θεός να μας αξιώσει. Αμήν. Ευρίσκεστε ανάμεσά μας επί την μνήμη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας, μεταφέροντας το ζευγό εικόνης μάτης, μας εδώσετε τα ανάματα της πίστεων μας, τα οποία ολόψυχα όλοι οι κάτοικοι έχουν να τα αποδώσει στο ζευγό εικόνημα της Αγίας Φωτεινής, όταν είχαν πει με τα σωματικά μάτια τους, ενώπιον τους το σεφτρέ κόνημα της Αγίας Φωτεινής. Με ιδιαίτερη χαρά σας ευχαριστούμε, διότι η παρουσία σας λαμπρύνει και τερμαίνει την πίστη όλων των κατοίκων των ενωριών μας, που πράγματι με όλη την καλή θέλησή σας και το ενδιαφέρον σας που μόλις έχετε αναφέρει το θερμό λόγο σας, σας ευχαριστούμε, διότι πραγματικά ενδυναμώνετε το σεφτό μνημείο σας και εμείς με μεγάλη ευχαριστία σας ευχαριστούμε που λαμβάνετε την εορτή μας. Και δεχτείτε ένα μικρό δώρο από τον κοινοτάρχη της ενορίας μας, εις έννοιση αγάπης και εκτιμήσεως προς το πρόσωπό σας. Καλώς ήρθατε. και τον εγκαλάσσι μακρά και ήλαιος, ήλαιος γεννήνει δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την όξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικία εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πάση. Δέσποτα πονιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράτουδες, φίλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, δυνάμει του λιμίου και ζωπιού σταθού, προστασίες των τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του κυρίων δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτίστου του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγκήν και Άννης, της Οσίας Μητρώνης, ημών Φωτεινής, της Καρπασίλειος, εις και την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευχώς δεκτών πίσων ιδέης ημών, δόρηση ημού την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον μας με τη σκέπη των φτερήγων σου, αποδίωξον αριθμών πάντα εχθρών και κοδέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχά σημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ούμε στον Κύριο που κερατωθήσονται παντός αγαθού. Ουσίε τόκεψαν και επιτάξαν ιδέν εξητούντες τον Κύριον
εξή διαφορά. Την πήραμε να τη συντηρήσουμε την εικόνα αυτή που φαίνεται μπροστά σα. Και εκεί που τη συντηρούσαμε, τη διαπιστώσαμε ότι ήταν, υπήρχε μάλλον άλλη εικόνα πάνω από αυτή την εικόνα που βλέπετε, νεότερη. Κάποιος την επιζωγράφησε δηλαδή και αφαιρέθηκε η επιζωγραφισμένη εικόνα, η νεότερη δηλαδή, και αυτή είναι όντως η παλιά εικόνα της Αγίας Σκοπινής. Γι' αυτό και τη φέραμε εδώ, θα την έχετε και σήμερα και αύριο όλη την ημέρα, να την προσκυνήσετε με βράδια, με πίστη, να προσευχηθείτε σε αυτήν, να την παρακαλέσετε, ώστε σύντομα ο Θεός να μας αξιώσει να πάμε να τη γιορτάσουμε εκεί που είναι ο τάφος της, του ασκητή Ιώτης και ο Ναός της.